Ευχαριστημένος. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σπουδαίο. Πολύ ευχαριστημένος, ναι. Και ολοκληρωμένος, έτσι, γιατί μέσα σε όλα αυτά σου προέκυψε και η επιθυμία και η ανάγκη να δημιουργήσεις και οικογένεια, έτσι, και να αποκτήσεις και παιδιά. Ξέρεις κάτι, Ελεονόρα, πιστεύω ότι στη ζωή, όσο προσέχεις την καριέρα σου, πρέπει να προσέχεις και τη ζωή σου. Mm-hmm. Η ζωή που κάνουμε, η προσωπική, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και... Εντάξει, μπορεί να αφιερωνόμαστε στη δουλειά μας και στην καριέρα μας κάποιο χρονικό διάστημα και να λες τώρα θα αφοσιωθώ σε αυτό, αλλά πρέπει και τον απέναντί σου να τον κοιτάς και να την προσέχεις τη ζωή σου. Είχε γράψει η Κική Δημουλά ένα πολύ ωραίο ποίημα, το οποίο δεν το θυμάμαι ακριβώς όπως είναι, αλλά έλεγε ότι να προσέχεις την καρέκλα απέναντί σου, να κοιτάς αν τρίζει, αν υποσκάπτει το σκελετό σκουλίκι, γιατί αυτός που κάθεται απέναντι γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο βαρύς. Να κοιτάς τη σχέση σου, να τις κανακεύεις. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις μια προσωπική ζωή ισορροπημένη. Ξέρω ότι έχεις πολύ καλούς φίλους. Ναι. Έτσι. Θέλω να μάθω πώς είσαι ως μπαμπάς. Δεν είμαι και τίποτα διαφορετικό από ότι όλοι οι υπόλοιποι γονείς. Θέλω να πω, είσαι υπερπροστατευτικός, είσαι παρεμβατικός, έχεις άγχος, έχεις αγωνίες, σε υπερβολικό βαθμό. Τις αγωνίες που έχει οποιοσδήποτε γονιός, δηλαδή την αγωνία του για να είναι καλά το παιδί του, για να το μεγαλώσει σωστά. Μ' αρέσει που αποκτώ σε αυτή την ηλικία μαζί του μια πολύ καλή σχέση, με προσέχει. Πόσο είναι τώρα? Έξι. Είναι έξι. Ας πούμε μου λέει, μπαμπά να το δω αυτό, βλέπει ας πούμε μια ταινία. Μπορώ να τη δω αυτή? Μ' αρέσει που με ρωτάει. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αλλάξανε το σήμα της... Τα σήματα στις... Τα σήματα, ναι, ραδιοτηλεοπτικού. Και μου λείπει η γονέκη συνένεση. Γιατί μου λέει, με ρώτα και ο κύριος, τι σημαίνει μπαμπά αυτό? Λέω, σημαίνει ότι όταν έχει αυτό το σήμα, ρωτάς τον μπαμπά σου, ναι, αν θα πρέπει να το δεις. Και του έχει κάτσει και κάθε φορά ρωτάει, μπορώ να το δω αυτό? Δεν μου λες. Τώρα έχει μόνο 8, 12, 13. Έχει έρθει να σε δεις στο θέατρο? Βεβαίως και έχει έρθει. Και... ήταν πάρα πολύ περήφανος για μένα. Σου έκανε κριτική. Και εγώ γι' αυτόν. είναι πολύ περήφανος. Έλεγε, αυτός είναι ο μπαμπάς μου. Ο Αχινός είναι ο μπαμπάς μου. Και μετά, χαρά, είχε έρθει με ένα συμμαθητή του. Του άρεσε πάρα πολύ. Ουσιαστικά δέχεσαι τον όρο ότι είναι μονογονεϊκή η οικογένεια? Να σου πω κάτι. Ναι, τον δέχομαι σαν ένα όρο για τα παιδιά τα οποία ζουν σε άλλες οικογένειες από ότι είναι δύο γονείς. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Είναι διαφορετική οικογένεια, αλλά δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Εσύ, ως πατέρας αντιμετωπίζεις, ας πούμε, δυσκολίες στο χρόνο, στο να διαχειριστείς τις τύψεις σου, στην απουσία σου? Είναι ό,τι θα αντιμετώπιζε ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος, ας πούμε, θέλει να έχει το παιδί του, να το έχει παρέα. Δεν έχω βρει τίποτα διαφορετικό για να σου πω αυτή τη στιγμή, κατάλαβες? Άκου να δεις, εγώ δεν έχω βρει στη ζωή μου τίποτα δύσκολο. Δυσκολίες έχω βρει, έχω συναντήσει δυσκολίες. Έχω βρει όμως τη λύση. Έχω βρει τη λύση. Και εδώ με το παιδί μου μπορεί να υπήρχαν δυσκολίες. Τις ξεπερνάω. Είμαι αυτός που είμαι. Είμαι ξεκάθαρος. Αυτό είναι το παιδί μου. Εδώ είμαστε. Θες να με κάνεις παρέα, κάνε με. Δεν θες να με κάνεις παρέα, σηκώ, φύγε. Φώτη μου, να διακόψουμε λίγο. Να δούμε απαραίτητες διαφορές.